Ξεκινάμε για μια περίεργη και παράξενη αποστολή σε μια περιοχή από τα μυστήρια και τα μυστικά του ημιτού. Αφού περάσουμε το Κοροπή και περάσουμε και το στάδιο του Παπασιδέρη, συνεχίζουμε προς την οδός Φυτού για να ανεβούμε ψηλά πάνω στο βουνό. Εδώ θα συναντήσουμε την πρώτη μας πινακίδα, την πρώτη επίσημη πινακίδα της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, που μιλάει για το ναό του Ομβρίου Διός και του Προοψίου Απόλλωνος. Βέβαια, στα αγγλικά δεν ξέρανε να μεταφράσουν τον Όμβριο Δία, αλλά ούτε τον Προόψιο Απόλλωνα και το αφήσανε τον μεν Δία, χωρίς καν να λένε ποιο ακριβώς το επιθετό του. Το Δία Απόλλωνα είπανε την λέξη ακριβώς όπως προφέρεται. Ανάμεσά μας, βέβαια, είναι πινακίδες για την μονή της Βηθλεέμ και τη μονή του προφήτη Ηλία που υπάρχει εκεί πέρα πάνω. Βλέπετε όπου υπάρχει ένας αρχαίος ναός, γύρω-γύρω φυτρώνουν και μερικά εκκλησάκια. Πάμε να τα δούμε. Λίγες εκατοντάδες μέτρα μετά τη χωματερή που περάσαμε, συναντάμε τη δεύτερη πινακίδα, η οποία μας παραπέμπει δεξιά στο χωματόδρομο. Όπως βλέπετε, εδώ πέρα υπάρχει ένας σπουδαίος κυνηγετικός σύλλογος στο Κοροπή, πινακίδες τον διαφημίζουν, αλλά οι κυνηγοί του είναι άστοχοι. Αντί να χτυπήσουν λαγούς και αγριογούρουνα, σημαδεύουν τις πινακίδες αρχαιολογικής υπηρεσίας. Το βλέπετε εδώ. Μετά από 45 λεπτά χαλαρής πεζοπορίας αλλά και ανάβασης, την οποία δεν σας τη συνιστούμε ποτέ να την κάνετε μεσημέρι, φτάνουμε σε ένα υψίπεδο, σε ένα μικρό οροπέδιο, ο λαός μας το λέει γούπατο, εδώ το λένε το γούπατο του προφήτη Ηλία. Εδώ λοιπόν υπάρχει το σημαντικότερο μνημείο του αρχαίου Δήμου Σφυτού. Δύο αδέλφια από την Τριζίνα, οι γη του Τριζίνος, οι ίδιοι, ο Σφυτός και ο Ανάφλιστος έφτασαν εδώ από την Τριζίνα και έκτισαν δύο πόλεις. Γύρω από αυτές τις πόλεις ιδρύθηκαν αργότερα δήμοι. Ο Δήμος του Σφυτού και ο Δήμος του Αναφλίστου. Ο Δήμος του Σφυτού είναι εδώ πέρα, βορειοδυτικά του Κοροπίου. Ο Δήμος του Αναφλίστου είναι πιο πέρα, πιο κάτω, στα δυτικά, στην Ανάβησο. Εδώ όμως, στο Δήμο του Σφυτού έχουν γίνει πολύ λίγες έρευνες, έχουν γίνει πολύ λίγες ανακαλύψεις. Η πιο σπουδαία ανακάλυψη είναι δύο μαντεία, του Ομβρίου Διός και του Προοψίου Απόλλωνος. Εδώ λοιπόν, χωρίς να υπάρχει καμία σήμανση, χωρίς κανείς να μας ειδοποιεί παρά μόνο μια πινακίδα που συναντήσαμε στην αρχή από ό,τι θυμάστε αυτής της πεζοπορίας και της διαδρομής, συναντούμε αυτόν τον περιφραγμένο χώρο. Προφανώς όμως είναι ο χώρος του ιερού του Ομβρίου Διός. Πάμε μέσα να το δούμε. Και εισερχόμαστε στο ναό του Ομβρίου Διός. Αυτή είναι η κύρια είσοδος του ναού, εδώ, και μπαίνουμε στο κυριότερο κομμάτι του ναού, ο οποίος έχει 10 μέτρα μήκος επί 6 μέτρα πλάτος, συν ένα κομμάτι προναού, συνολικά όλο αυτό το οικοδόμημα είναι 12 επί 6 περίπου. Βέβαια είναι τόσο αφρόντιστο που τόσο καιρό που έχει να καθαριστεί, έχουν φυτρώσει δέντρα μέσα σε αυτό το ναό, μέσα σε αυτό το ιερό χώρο. Είναι ένας χώρος του 8ου αιώνα π.Χ. τουλάχιστον, από ό,τι γνωρίζουμε, αναφέρεται από τον Παυσανία, και άλλος ένας παρόμοιος υπάρχει μόνο στην Πάρνηθα. Υπάρχει κάτι αντίστοιχο στο Αραχναίο Όρος, όπου λατρευόταν, συλλατρεύονταν ο Δίας, ο Ζεύς και η Ήρα, πάλι για όταν αράχνιαζαν όλα γύρω, πάλι δηλαδή για την προξένηση βροχής, αλλά ναούς του Ομβρίου Διός έχουμε εδώ, στον Ημιτό, στον Τρελό και στην Πάρνηθα. Αυτός λοιπόν εδώ πέρα είναι ο ναός του Ομβρίου Διός. Δεν υπάρχει πουθενά αλλού κάτι αντίστοιχο. Αυτή εδώ πέρα είναι η είσοδος του προναού. Μπαίνουμε λοιπόν μέσα στον προναό του Ομβρίου Διός. Εδώ λοιπόν, από ό,τι μας λέει και ο Θεόφραστος, έρχονταν και έκαναν διάφορες προσφορές, άφηναν διάφορα αναθήματα, οικετεύοντας τον Δία, τον Εφελιγερέτη, αυτόν ο οποίος πίστευαν ότι κινεί τα ουράνια φαινόμενα, τα ουράνια σώματα, για να βρέξει. Δυστυχώς δεν υπάρχει ούτε μία πινακίδα να μας ενημερώνει για όλα αυτά και όποιος κάνει τον κόπο να έρθει μέχρι εδώ πέρα πάνω, δεν θα τα μάθει, δεν θα τα βρει, δεν θα τα δει. Η αρχαιολογία απαξιώνει να ενημερώσει τον Έλληνα πολίτη για όλο αυτό τον τεράστιο πλούτο της Ελλάδος.
Εδώ πρέπει να ξέρετε ότι θα ήταν ένας πάρα πολύ πλούσιος τόπος. Οι πέτρες αυτές εδώ πέρα που έκτισαν αυτό το ναό είναι ντόπιες, είναι πέτρες του ημιτού και προέρχονται από ένα νταμάρι το οποίο βρίσκεται 100-150 μέτρα πιο πάνω από εδώ πέρα πάνω, ένα λατομείο με το οποίο κτίστηκε όλο αυτό εδώ πέρα το οικοδόμημα. Ακόμη να ξέρετε ότι ο ελληνικός λαός, κληρονόμος αυτής εδώ της παραδόσεως του ημιτού ως μετεωρολογικού βουνού της Αττικής, εξακολουθεί σήμερα και κοιτάει αν ο ημιτός, εάν ο τρελός φοράει τη συννεφοκουκούλα του για να δει αν θα βρέξει. Έτσι μας λέει ο Καμπούρογλου. Αν αυτό δεν είναι η συνέχεια του ιδίου λαού, τότε τι ακριβώς είναι. Δίπλα λοιπόν στο ναό του Ομβρίου Διός είναι χτισμένος ο ναός του Προοψίου Απόλλωνος. Εδώ ερχόντουσαν να πάρουν μαντεψιές για το αν και πότε θα βρέξει. Αφού παρακαλούσαν τον Δία λίγο πιο πριν για το να κάνει βροχή, να προξενήσει βροχή. Όλα αυτά τα γεγονότα σε συνδυασμό σε αυτό εδώ τη μικρή απόσταση, σε αυτό το μικρό οροπέδιο, μας κάνει να πιστεύουμε ότι έχουμε τον αρχαιότερο μετεωρολογικό σταθμό του κόσμου. Όλα αυτά εδώ συμβαίνουν περίπου τον 8ο αιώνα, μια εποχή και μια ταραγμένη περίοδο στην Αττική, στην οποία η ξηρασία επέφερε πάρα πολλές αλλαγές. Οι άνθρωποι μετανάστευσαν, έφυγαν από την Αττική, αναζήτησαν κάπου αλλού καλύτερες κλιματολογικές συνθήκες και ταυτόχρονα έγιναν και πάρα πολλές αναταράξεις. Για τούτο το λόγο χτίστηκαν οι ναοί του Ομβρίου Διός, εδώ πέρα πάνω στον Ημιτό, και ένας άλλος κάπου ψηλά εκεί περίπου στη Φιλοθέη, στη σημερινή Φιλοθέη. Υπήρχε και ένας άλλος ναός του Ομβρίου Διός, τον οποίον εισήγαγε, έφερε στην Αθήνα, την λατρεία του, έφερε στην Αθήνα ο Δευκαλίων. Και πρέπει να ήταν περίπου εκεί που είναι σήμερα το Ολυμπίον. Αν ο Δευκαλίων είναι έτσι τα πράγματα και εισάγει πρώτος τη λατρεία του Ομβρίου Διός, τότε πρέπει να πιστεύουμε ότι η λατρεία του αυτή είναι ισχυρά στην περιοχή της Αττικής, 20.000 χρόνια περίπου πριν από σήμερα. Εδώ λοιπόν τον 8ο αιώνα π.Χ. υπήρχε μια συνδυασμένη λατρεία πρόγνωσης μετεωρολογικών και καιρικών φαινομένων παράλληλα με την ευχή για το να βρέξει. Δηλαδή αυτό που αργότερα κάνανε οι Ινδιάνοι ή οι Χριστιανοί και το ξέρουμε πολύ απλά, πολύ λαϊκά ως λιτανεία της βροχής. Αυτά τα πράγματα συνέβαιναν στην Ελλάδα χιλιάδες χρόνια πριν. Έτσι λοιπόν πρέπει αυτός ο χώρος εδώ να γίνει ένας χώρος στον οποίο θα έρθουν όλοι οι φοιτητές μετεωρολογίας στον κόσμο. Θα πρέπει να έρθουν όλοι αυτοί οι οποίοι σπουδάζουν μετεωρολογία. Θα πρέπει να γίνει ένα προσκύνημα για όλους αυτούς τους ανθρώπους, τους επιστήμονες, οι οποίοι σπουδάζουν μετεωρολογικά φαινόμενα. Και γιατί όχι, αν ψάξουμε καλύτερα τις πέτρες, ίσως μας πούν και για μια άγνωστη ίσως τεχνολογία που εφαρμοζόταν εδώ πέρα, η οποία προξενούσε βροχές, προξενούσε περίεργα μετεωρολογικά φαινόμενα. Κάτι για το οποίο μας έχει μιλήσει πάρα πολύ καλά ο Σέρβος Θεσσαλικής καταγωγής επιστήμονας Νικολά Τέσλα. Έξω από το περίβολο του εκκλησιού του προφήτη Ηλία, για να είμαστε ακριβείς δηλαδή το ναό του Προοψίου Απόλλωνος, υπάρχει μια βάση αγάλματος. Ο Παυσανίας μας ενημερώνει πως εδώ ήταν το άγαλμα του Θεού Απόλλωνος, αλλά και ένα ακόμη άγαλμα, το άγαλμα του Ημιτίου Διός. Ο Ημίτιος Ζεύς έπαιζε στην Αττική τον ρόλο που έπαιζε ο Ολύμπιος Ζεύς στον Όλυμπο. Εδώ, από εδώ μάλλον, ο Ημίτιος Ζεύς ως Ολύμπιος Ζεύς ήλεγχε τους κατώτερους από αυτόν θεούς. Εδώ δηλαδή είχε αντιστοίχως τα παλάτια που είχε στον Όλυμπο. Αυτός ο τρελός ο Ημιτός κρύβει ακόμα πολλά μυστικά. Οποιοσδήποτε αρχαίος χώρος είχε και το καθαρτήριό του. Δεν μπορούσες να πας μη καθαρός στον Θεό να ζητήσεις χάρη. Έτσι, εδώ υπήρχε η πηγή στην οποία πρέπει να πληθείς και δίπλα υπήρχε εδώ πέρα η γούρνα όπου είχε έναν λόγο, έπαιζε έναν ρόλο καθαρτηρίου. Αυτά τα πράγματα συνεχίστηκαν κατά τις αντιγραφικές θρησκείες, τις κατοπινές θρησκείες του χριστιανισμού και του μουσουλμανισμού να ισχύουν ίδια και παράλλαχτα. Και σήμερα βλέπουμε έξω από κάθε εκκλησάκι ή έξω από κάθε ισλαμικό τέμενος να υπάρχει πηγή νερού ή κάποιο καθαρτήριο. Είναι η ίδια συνέχεια από την αρχαιότητα έως σήμερα. Ο λόφος σήμερα λέγεται λόφος του προφήτη Ηλία
και επειδή στην αντιγραφή, στο καπάκι, ο Απόλλωνας, ο οποίος σήκωνε το άρμα του ηλίου στον ουρανό, έγινε προφήτης Ηλίας στη χριστιανική αντιγραφή, σήμερα λοιπόν εδώ, στο λόφο του προφήτη Ηλία και κάτω από την νεότευχτη εκκλησιά, βρίσκουμε τα θεμέλια του ναού του προοψίου Απόλλωνος. Θα ανοίξει η κάμερα και θα δείτε τα θεμέλια του αρχαίου ελληνικού ναού. Για το τέλος σας φύλαξα κάτι ακόμα. Κατεβαίνοντας από τον αρχαίο μετεωρολογικό σταθμό του Ομβρίου Διός και του Προοψίου Απόλλωνος, θα συναντήσετε πινακίδες για την Ιερά Μονή της Βιθλεέμ. Είναι 500 μέτρα. Πηγαίνετε, κάντε αυτή την παράκαμψη. Θα δείτε λοιπόν ότι αυτή η Ιερά Μονή της Βιθλεέμ είναι χτισμένη πάνω στην αρχαία Ακρόπολη της Σφητού. Μάλιστα υπάρχουν και ειδικές πινακίδες γι' αυτό. Και η οδός λέγεται έτσι, οδός Ακροπόλεως της Σφητού. Λίγο πριν φτάσετε στο μοναστήρι, θα δείτε με το αρχαίο ελληνικό δομικό υλικό της Ακροπόλεως αυτής να είναι χτισμένα τα πάντα, όπως βλέπετε πίσω μου. Τα υπόλοιπα είναι για να τα σκεφτεί κανείς, να τα σκεφτεί η πολεοδομία, να τα σκεφτεί η αρχαιολογία, να τα σκεφτούν όλοι οι Έλληνες που έχουν βρει ένα μικρό πετραδάκι και έχουν πρόβλημα να χτίσουν στο οικόπεδό τους, να δούμε γιατί σε αυτόν τον τόπο επιτέλους υπάρχουν 2 μέτρα και 2 σταθμά.